Μεγάλες πληγές άφησε στη Σιτία η χθεσινή θεομηνία, με τις ζημιές να είναι τεράστιες σε δρόμους, σπίτια, ξενοδοχεία, θερμοκήπια και σε δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στα Λιβάδια παραμένουν βυθισμένα, ενώ 7 φοιτητές φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, καθώς πλημμύρισε το ισόγειο σε συγκρότημα διαμερισμάτων. Και κόντευε να μας πάρει το νερό, θα το είπα και στο Μανώλη χθες, και ευτυχώς πιαστήκαμε από κάτι σύρματα και δεν μας παρέσυρε να μας πάει μέσα, γιατί ήρθε ένα απότομο ρέμα. Δηλαδή ήρθε ξαφνικά, δεν είναι ότι γέμιζε λίγο-λίγο. Ξαφνικό ήρθε αυτό που πήγε να μας πάρει εμένα και τον αδερφό μου, ήρθε πολύ ξαφνικό. Και στο ήρθε από τον πάνω, από εδώ, από αυτή την πλευρά, από εδώ, από την πόρτα από σας πάνω, αυτή, έτσι. Πάνω. Καλά, δεν την πάθαμε εδώ, εμείς την πάθαμε πάνω που ήταν περισσότερο το νερό. Από εδώ είχε φύγει, από εδώ μέχρι εκεί πήγαμε. Είμαστε μέχρι εδώ στο νερό, αλλά πήγαμε. Αλλά ήρθε ένα ορμητικό νερό, το απότομο, και μας παράσυρε και τους δύο. Και κρατάγαμε και τα σκυλιά αγκαλιά. Το πρώτο μέλημα της υπηρεσίας της δικιά μας πολιτικής προστασίας συνεργασία με την περιφέρεια ήταν να προσπαθήσουμε και το καταφέραμε νομίζω και με τη βοήθεια της ΕΜΑΤ και της πυροσβεστικής να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, γιατί κινδύνευσαν αρκετές, σε αρκετές περιπτώσεις, ανθρώπινες ζωές. Αυτό το καταφέραμε. Δυστυχώς όμως οι ποσότητες του νερού ήταν τόσο πολλές που στο σημείο εκβολής του ποταμού Βαντέλη στη Σιτία δυστυχώς υπερχείλησε ο ποταμός, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι γύρω περιοχές και να δημιουργήσουν προβλήματα και σε επαγγελματίες ξενοδόχους. Και στην ανάληψη στο μακρύ γυαλό, αρκετά σπίτια, καταλήμματα και ξενοδοχεία πλημμύρισαν. Στα δύο χρόνια που είμαι εδώ πέρα δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τι συμβεί? Πάρα πολύ νερό, ό,τι βλέπετε, καταστροφές, πλημμυρίσαν τα πάντα εδώ πέρα. Τελευταίες 15 ώρες πάρα πολύ νερό, φράξαν τα δύο ποτάμια, εδώ και στο Καλαμοκανιά, με αποτέλεσμα πλημμυρίσουν πάρα πολλά μαγαζιά και σπίτια. Αυτό το πράγμα μέσα από το ξενοδοχείο έβγαινε ένας ποταμός νερό. Ελαιόβεντρα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ στο παραλιακό δρόμο σημειώθηκαν υποσκαφές από τον ποταμό που υπερχείλησε. Συνεχώς, όλα τα καταστήματα είχαν πλημμυρίσει με νερά. Έχει διασπορά αυτοκινήτων προς τα πέρα και τραβάνε συνέχεια νερό. Όλο είχε μετατραπεί σε λίμνη ποτάμι. Εδώ ο δρόμος που φαίνεται ήταν όλο ποταμός. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επιποδός για να κλείσει νερού σε σπίτια και ξενοδοχεία, ενώ χθες κλείθηκε σε 11 διασώσεις πολιτών σε δύο οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή Λιβάδια, όπου χήμαρος κατέκλυσε την περιοχή, απειλώντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και ζώα. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα για μας. Οι πυροσβέστες υπερέβαλαν αυτό. Βλέπετε στις εικόνες τις συνθήκες που επικρατούσαν. Ρισκάρισαν οι πυροσβέστες πολύ. Σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάγαμε διαφορετικά τώρα για την εξέλιξη αυτών των επιχειρήσεων. Τα πυλαλήματα βρέθηκαν στο μάτι της φοδρής κακοκαιρίας, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Και στην Ιεράπετρα οι καταστροφές είναι τεράστιες σε δρόμους, σπίτια, ξενοδοχεία και καταστήματα. Στην άκρη έχει κοπεί ο δρόμος. Και τώρα από ό,τι βλέπω από τη μέση κινδυνεύει και από τη μέση να το πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο να το πάρει όλο αυτό, εάν πληθύνει το νερό. Πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτροφωτισμό αυτή τη στιγμή. Τα συνεργεία του Δήμου, είτε είναι τα χωματουργικά μηχανήματα, η υπηρεσία ίδρυψης άδρυψης, από το πρωί είναι στους δρόμους, στις ζημίες, δίπλα στις ζημίες και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που υπάρχουν, βάζοντας προτεραιότητες στην οδική ασφάλεια. Σε μία απέραντη λίμνη μετατράπηκε το οροπέδιο Λασιθίου από τη χθεσινή νεροποντή, η οποία έπληξε για τρίτη φορά την περιοχή. Καλλιέργειες βούλιαξαν στο νερό, με τους πολίτες να βρίσκονται σε απόγνωση.